Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα με νέο spoiler για τη σειρά Υγιή της Ελιάς. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια 185 έως 187. 17 Τετάρτου, επεισόδιο 185. Η Αθηνά και ο Ιάκωβος συνειδητοποιούν για ακόμη μια φορά πως οποιαδήποτε σχέση μεταξύ τους θα ήταν αδιέξοδη υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Κανονίζουν το βράδυ να βρεθούν μόνοι τους στο σπίτι του Ιάκωβου. Αλλά η παρουσία της αρετής, η οποία έχει στηθεί έξω από το σπίτι για να παρακολουθήσει το στάθι, τους εμποδίζει. Η αρετή και ο Στέφανος, με τις συμβουλές του δικηγόρου, σφίγγουν όλο και περισσότερο τον κλειό από το στάθι. Με σκοπό να πάρουν εκδίκηση και να τον αφήσουν άφραγκο. Ο Λεωνίδας κατηγορεί την Άννα για το φιάσκο με το θερμοκήπιο και απαιτεί να το πουλήσουν για να πάρουν έστω κάποια από τα χρήματα του πίσω. Ο Ισίδωρος στριμώχνει τη Μυρτάλη για να μάθει αν είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί ενεργά με την επιχείρηση. Ο Λικούργος μαθαίνει από τον πότι ότι το σπίτι της Μέλπος έχει ανακαινιστεί πλήρως και εξαγριώνεται τόσο με τη Μέλπο όσο και με την Ισμήνη που την καλύπτει. Η Βασιλική μιλά με το Στάθη και στη συναισθηματική φόρτωση του λέει πως θα σταθεί στο πλευρό του σε ό,τι αφορά το διαζύγιο. Επισόδιο 186, 18 Τετάρτου Ο Ιάκωβος προσπαθεί να περάσει λίγο χρόνο με την Αθηνά, αλλά τους βρίσκει μία αναποδιά πίσω από την άλλη. Εκείνη θεωρεί τα σημάδια προφητικά και του ζητά να μην πιέσουν καταστάσεις. Η Άννα αρνείται πεισματικά να εγκαταλείψει το όνειρο με το θερμοκήπιο. Ο Λεωνίδας επιστρέφει στους ελαιώνες των στο βρετάκον. Η Μαρίνα ξεκινά μαθήματα καράτε και αυτοάμυνας και βοηθάει τη Μυρτάλη να μετακομίσει στο νέο της σπίτι. Ο Στάθης συνειδητοποιεί πως η Εύα έχει αρχίσει να τον ερωτεύεται, αλλά εκείνος δεν είναι έτοιμος να αφαιθεί ολοκληρωτικά. Ο Ιάκωβος τον συμβουλεύει να παρατείνει τη διαμονή του στο σπίτι του και να μην πάρει βιαστικές αποφάσεις. Η αρετή καρφώνει το μαχαίρι στο κόκαλο και παίρνει πίσω από τη βασιλική τις ρίζες που της είχε δωρήσει, πιστεύοντας πως η κόρη της θα συμμαχήσει με το στάθι και θα τον ευνοήσει οικονομικά. Ο Αποστόλης Κάνει προσπάθεις να προσεγγίσει την ευτυχία, αλλά όλες πέφτουν στο κενό. Ο Στάθης ενημερώνεται από τη Βασιλική για την κίνηση της αρετής και αποφασίζει να περάσει στην καταμέτωπο επίθεση. Επισόδιο 187, 19 Τετάρτου Η νέα ζωή της Μυρτάλης παίρνει σάρκα και οστά. Μετακομίζει στο καινούριο της σπίτι και μπαίνει στην εταιρεία με το 51% ο Ισίδωρος αποφασίζει να οργανώσει γιορτή προς τη μύτη στο σπίτι του. Η Μυρτάλη χαρίζει ένα κοιμήλιο από τη μητέρα της στην Αθηνά, δείχνοντας έτσι την ευγνωμοσύνη της για τη στάση που κράτησε στο θέμα της περιουσίας. Στην αντίπερα όχθη, τα προβλήματα συσσωρεύονται για το Στάθη, ο οποίος συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να διεκδικήσει σχεδόν τίποτα από την περιουσία και ας δούλευε στα κτήματα όλη του τη ζωή. Η Εύα τον καλεί να ταξιδέψει μαζί της στην Αθήνα προκειμένου να ξεχαστεί και να ηρεμήσει. Οι συνεχείς εκρήξεις του Αλέξη προβληματίζουν τη Μαργαρίτα που δεν ξέρει πλέον με ποιον άλλον τρόπο να τον πλησιάσει. Η Αντιγόνη θα βρεθεί στη δίνη του Κυκλώνα όταν ο Μάνος ανακαλύψει κάτι για το παρελθόν της. Αυτά θα συμβούν φίλοι μου στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Η της Ελιάς». Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.